Εκπρόσωποι μεγάλων εισαγωγικών εταιριών από την Ρωσία και τις σκανδιναβικές χώρες βρέθηκαν σήμερα στο Ρέθυμνο, όπου είχαν συναντήσει με 23 εκπροσώπους ρεθυμνιώτικων επιχειρήσεων με στόχο τα κριτικά προϊόντα να προωθηθούν στις αγορές του εξωτερικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, οι αγοραστές από το εξωτερικό, είναι πραγματικά ενδιαφέρομενοι αγοραστές. Είναι κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν ήδη ελληνικά προϊόντα από άλλες περιοχές της Ελλάδος και θέλουν να βάλουν τα κριτικά προϊόντα στις αλυσίδες τους, όπως είναι στη Φιλανδία, ας πούμε, που ήδη κάνει εισαγωγές, από ό,τι μας είπε η κυρία Σίρεν, κάνουν περίπου 50-60 κοντέινερ το χρόνο από την Ελλάδα εισαγωγές. Στις σημερινές πρωτόγνωρες δύσκολες οικονομικές συνθήκες με την τρομακτική συμπίεση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών, η εξωστρέφεια φαίνεται αποτελεί τη μοναδική λύση επιβίωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων. Τυρί, κρασί, ελαιόλαδο και μπισκότα ήταν μεταξύ άλλων τα προϊόντα που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι τόσο από την γεύση όσο και από την ποιότητά τους. Θα δώσουν καρπούς και ήδη έχουμε προμηθευτές από την Κρήτη. Εννοείται ψάχνουμε συνέχεια καινούρια προϊόντα, καινούριους προμηθευτές. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε και να θέλουμε να ξέρουμε τι υπάρχει στην Κρήτη, τι μπορεί να προσφέρει. Και βεβαίως έχουμε δει πάρα πολλά ωραία και καινούρια. Όπως οι ίδιοι ανέφεραν, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα δεν επηρεάζει τους καταναλωτές τους, οι οποίοι προτιμούν και επιλέγουν κριτικά προϊόντα. Έχουμε πολύ καλές εντυπώσεις για τη χώρα σας. Καθόλου δεν έχουν επηρεάσει, ούτε οι καταναλωτές στη Φιλανδία δεν έχουν σταματήσει να πάρουν δικά μας προϊόντα, δηλαδή ελληνικά προϊόντα. Πολύ λίγο. Αν λένε κάτι στις ειδήσεις, αλλά ο κόσμος δεν επηρεάζεται από αυτό. Θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να γίνονται και ομάδες παραγωγών. Δεν φτάνει μόνο μια επιχείρηση ίσως να καλύψει τα 1.700 σημεία που έχουν οι Ρώσοι εδώ, ας πούμε. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δώσουμε κίνητρα και στις επιχειρήσεις τις δικές μας, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Τέτοιες ενέργειες άλλωστε, όπως επεσήμαναν οι επιχειρηματικοί κύκλοι, μπορούν να δώσουν διέξοδο και να αποτελέσουν μια ισχυρή τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία. Τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος, να μην πούμε μόνο τα κριτικά, τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος είναι σίγουρα ο τρόπος που θα ξαναξεκινήσει η οικονομία μας. Αν το καταλάβουμε καλά αυτό, είναι δύο πράγματα έχουμε, τα προϊόντα μας και τον τουρισμό.